προχωρούν οι διαδικασίες για την ανέγερση του νέου νοσοκομείου της Κομωτινής, σύμφωνα με τον διοικητή Ηρακλή Χατζηνέστορος. Όπως δήλωσε, το έργο βρίσκεται στο στάδιο βαθμολόγησης των εταιριών που κατέθεσαν φακέλους για την κατασκευή του έργου. Ο κ. Χατζηνέστορος σημείωσε πως πρόκειται για ένα μεγάλο έργο και οι καθυστερήσεις είναι αναποφεύκτες. Έργο υψιστής σημασίας για τη Ροδόπη έχει χαρακτηριστεί η ανέγερση του νέου νοσοκομείου, ωστόσο οι καθυστερήσεις έναρξης εργασιών για την κατασκευή του είναι συνεχείς. Όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Κομωτινής Ηρακλής Χατζηνέστορος, το έργο βρίσκεται στο στάδιο βαθμολόγησης των εταιριών που κατέθεσαν φακέλους για τη σύνταξη μελέτης του νοσοκομείου. Εγώ επιμένω στη δήλωση που έκανα πριν από λίγες μέρες. Βρίσκεται στο στάδιο της βαθμολόγησης των εταιριών οι οποίοι καταθέσανε τους φακέλους τους προκειμένου να υπάρξει ο σύμβουλος για την μελέτη του νοσοκομείου. Μαθαίνω ότι αυτές τις μέρες θα γίνει η βαθμολόγηση και θα προχωρήσουμε στη διαδικασία η οποία είναι η νόμιμη και δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Ο διοικητής του νοσοκομείου Κομωτινής εξέφρασε την πεποίθησή του πως το έργο θα ολοκληρωθεί παρά τις μεγάλες καθυστερήσεις. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει παρόλα τα εμπόδια που έχουν μπει μέχρι τώρα. Εγώ νομίζω ότι προχωράμε κανονικά. Υπάρχουν καθυστερήσεις, αυτά τα έργα είναι μεγάλα έργα, δεν κυλάνε σαν το ριάκι. Νομίζω όμως ότι θα προχωρήσουμε κανονικά. Εξάλλου, πριν από μερικές μέρες ανακοινώθηκαν και σε κεντρικό κανάλι της χώρας, τα μεγάλα έργα της χώρας, και μέσα σε αυτά είναι και το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής.